Καλησπέρα από την Κρήτο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, γιατί όπως γνωρίζετε, χθες στις γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, 4 Αυγούστου 2020, έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της Κρήτου, σε μια αποθήκη στην οποία υπήρχαν αποθηκευμένα κάποια κυρωματικά, κάποια βεγγαλικά και λιπάσματα, τα οποία βρίσκονται εκεί εδώ και 6-7 χρόνια. Δυστυχώς κανένας δεν κατάφερε ποτέ να καταλάβει, ακόμα και μέχρι σήμερα που μιλάμε, γιατί βρισκόταν σε τέτοιο σημείο μέσα στην πόλη τόσο επικίνδυνα υλικά και κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι απροσδιόριστες προς το παρόν. Έγινε μια τεράστια έκρηξη η οποία, από ό,τι μάθαμε αργότερα, έγινε αισθητή μέχρι και την Κύπρο. Μια έκρηξη η οποία είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες εκρήξεις που έχουν γίνει στον κόσμο τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δηλαδή είναι η τρίτη μεγαλύτερη έκρηξη, αν δεν κάνω λάθος, μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Οι νεκροί προς το παρόν έχουν ξεπεράσει τους 100 τραυματίες. Μιλάμε για 3.500-4.000 τραυματίες και οι αριθμοί ανεβαίνουν. Εγώ ζω στο Ασραφείε, που είναι στο κέντρο της Βηρητού, 2 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα περίπου μακριά από το λιμάνι. Και κάποια στιγμή το απόγευμα, την ώρα που έβγαλα το σκύλο μου βόλτα, ήμουνα στο πάρκινγκ της οικοδομής, ακόμα δεν είχα φύγει από το σπίτι καλά-καλά, και άκουσα έναν ήχο ο οποίος μου ακούστηκε σαν αεροπλάνο που πετούσε πάρα πολύ χαμηλά, όπως όταν γίνονται ασκήσεις ενοχητικών αεροσκαφών. Ένα μεγάλο μπαμ, ένα πολύ έντονο μπαμ, και μέσα δευτερόλεπτα ένιωσα τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια μου, το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει από σεισμούς. Ένιωθα σαν να βράζει κάτω από τα πόδια μου, αν βγάζει νόημα αυτό. Και μέσα σε δευτερόλεπτα, σε ένα-δύο δευτερόλεπτα, ένιωσα το κύμα να έρχεται κατά πάνω μου, σκόνη να σηκώνεται παντού και αμέσως να σπάνε γυαλιά από τις γύρω πολυκατοικίες, από αυτοκίνητα. Ο κόσμος να ουρλιάζει, να τρέχει, και το μόνο που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα αισθητοδός, ήταν να τρέξω στην πιλωτή της οικοδομής, ώστε να μην χτυπήσω. Ακριβώς πίσω μου, την ώρα που έτρεχα, μισό μέτρο πίσω μου, έπεσε μια πολύ μεγάλη πινακίδα, φωτεινή πινακίδα από ένα κατάστημα εστίασης, πολύ γνωστό. Αν δεν είχα τρέξει, πολύ πιθανώς να θα μπορούσα να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Και αισθητοδός μαζί με το σκυλί μου τρέξαμε κατευθείαν πάνω να δω αν η γυναίκα μου, η οποία βρισκόταν στο σπίτι, είναι καλά. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά και βλέποντας ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός η είσοδος της οικοδομής, έχουν σπάσει όλα τα γυαλιά, έχει φύγει η πόρτα, ανεβαίνοντας τα σκαλιά τρέχοντας με την αδρεναλίνη στα κόκκινα, άκουγα τους συγκατοίκους της οικοδομής να κλαίνε και να ουρλιάζουν, έβλεπα να έχουν φύγει όλες οι πόρτες, όλες οι είσοδοι των διαμερισμάτων της οικοδομής, και ανεβαίνοντας πάνω βλέπω τη γυναίκα μου και βλέπω ότι είναι καλά. Εκείνη τη στιγμή ηρέμησα και έψαξα να βρω και τη γάτα μου για να δω ότι είμαστε όλοι καλά, εγώ, η γυναίκα μου, το σκυλί μου και η γάτα μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν, φυσικά, όπως προστάζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις, να σιγουρευτώ ότι είμαστε όλοι καλά, ότι είμαστε υγιείς, ότι δεν έχουμε χτυπήσει. Και το επόμενο βήμα μου ήταν, φυσικά, να κοιτάξω να βρω το διαβατήριό μου, το ελληνικό μου διαβατήριο, να βάλω σε ένα backpack τα βασικά, γιατί δεν ξέραμε τι ήταν εκείνη τη στιγμή. Αυτό που σκεφτήκαμε όλοι ήταν ότι ήταν επίθεση, ήταν βόμβα. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό το πράγμα ήταν μια απλή έκρηξη. Κυρίως λόγω του ήχου που προηγήθηκε της έκρηξης. Γιατί εμένα μου ακούστηκε σαν κάποιο αεροπλάνο
να περνάει πάνω από τα κεφάλια μας και σε δευτερόλεπτα να ακούω την έκρηξη, άρα σκέφτηκα ότι μας βομβαρδίζουν. Τα μυαλά έχουν φύγει και οι κάστες από τα τζάμια, από όλο το σπίτι, η εξώπορτά μου κατεστραμμένη, έπιπλα διαλυμένα, τζάμια σπασμένα, γυαλιά καρφωμένα σε ξύλινες πόρτες σαν σφαίρες, το οποίο σημαίνει ότι αν βρισκόσουν εκεί μπροστά την ώρα της έκρηξης, δεν ξέρω τι επίπεδου τραύματα θα είχες. Η γυναίκα μου επίσης σώθηκε από θαύμα, γιατί ένα λεπτό πριν ακριβώς την έκρηξη ήταν μέσα στο δωμάτιο, το οποίο υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Αλλά ήταν γενικά ήταν μια τραυματική εμπειρία. Μια εμπειρία η οποία πραγματικά την βλέπεις μόνο σε... Αυτό το κόκκινο παραλίγο να πέσει στο κεφάλι μου ακριβώς εκεί την ώρα που έγινε η έκρηξη. Δεν ξέρω αν φαίνεται και απέναντι. Όλα σπασμένα. Όλα διαλυμένα. Η πόρτα έχει φύγει.